Καλησπέρα. Είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας και θα ανεβάσουμε την παράσταση «Το τυχάρπα στο κοράκι». Πρόκειται για ένα δράμα του Vincent Dowlin, το οποίο εστιάζει περισσότερο στην Σουζάννα Σέξπιρ Χολ, η οποία είναι κόρη του William Shakespeare, και στον Richard Burbage, ο οποίος θεωρείται ο σπουδαιότερος ελισαβετιανός ηθοποιός. Η πλοκή ξεκινάει περίπου το 1616, λίγο μετά το θάνατο του Σέξπιρ, όπου η Σουζάννα, η κόρη του, επισκέπτεται τον Richard Burbage στο θέατρο Globe, ώστε να μάθει πράγματα για τον πατέρα της. Και βλέπουμε ότι στην πορεία του έργου μαθαίνει πράγματα τα οποία ούτε εκείνη προφανώς περίμενε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Η μουσική είναι του James Van Kolenberg, είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει τη διασκευή των τραγουδιών του Shakespeare για πιάνο. Η σκηνοθεσία και η μετάφραση είναι της Κωνσταντίνας της Ρίτσου, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση σήμερα, υποδίοντας τον Richard Burbage. Παίζει επίσης η Μαρία Δρακοπούλου, η οποία υποδίδει τη Σουζάννα, την κόρη του Shakespeare, ο Γιώργος Ολιβανός, που υποδίδει τον Τόμας, και ύστερα έχουμε τον κόντρα τενόρο, τον Βασίλη Τομπούριο, που συνοδεύω στο πιάνο. Και εύχομαι η παράσταση αυτή να σας αρέσει και να το απολαύσετε. Μάλιστα, έχω γράψει και δικά μου κομμάτια. Κυκλοφόρησε το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τίτλο Crystal Child, το 2015. Περιλαμβάνει 12 δικές μου πιανιστικές συνθέσεις. Και τώρα, αυτές τις μέρες, πρόκειται να κυκλοφορήσει και σε βιβλίο. Το οποίο θα είναι το πρώτο βιβλίο με παρτιτούρες που θα περιλαμβάνει τις δικές μου συνθέσεις. Εγώ είμαι πιανίστας και συνθέτης. Ξεκίνησα τις σπουδές μου αρκετά μικρός, στο τότε Συμφωνικό Οδείο της Νέας Ιωνίας, και ύστερα συνέχισα τις σπουδές μου στο Εθνικό Οδείο, που τελείωσα πέρυσι το χειμώνα, το 2016, με άριστα παμψηφί και πρώτο βραβείο.